Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θεωρούμε και εμείς ότι 10 μήνες μετά τον Ντάνιελ εδώ, οι ζημιές που έχουμε πάθει, οι καταστροφές που έχουμε πάθει, είναι πολύ ανοιχτές ακόμα και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει δώσει τις λύσεις που θα έπρεπε, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ τη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε βαμβάκι σε χωράφια, τα οποία από τις πλημμύρες το χώμα πιθανόν έχει πάθει ζημιά και δεν μπορεί να παράγει αυτά που παρήγαγε τις άλλες χρονές και τα εδάφη που ήταν όπως ήταν παραγωγικά, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Η πολιτεία λείπει, ενίκεια δεν έχει πάρει ο κόσμος. Και όσον αφορά για τα σπίτια τα γκρεμισμένα, 10 μήνες μετά δεν έχει μεταφερθεί ακόμη ούτε ένα σπίτι που έχει καταρρεύσει, τα μπάζα δεν έχουν μεταφερθεί. Και καλούνται οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν ενίκιο χωρίς να παίρνουν επιδότηση ενοικίου, που η πολιτεία είχε πει και η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε επιδότηση ενοικίου, δυστυχώς δεν έχουμε πάρει. Έχουμε πληρώσει έμφυα και καλούμαστε τώρα να πάρουμε μέρος σε μια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την ιδιωτική ασφάλιση. Να σας πω κάτι. Άκουσα πριν όλοι οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών να ζητάνε χαμήλωμα για τις εταιρείες κάτω από το 2 εκατομμύρια τζίρο. Αυτό δείχνει και το νόημα, αν θέλετε, και τον τρόπο που θέλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να κινηθούν, και πιστεύουμε και πρέπει η κυβέρνηση να μην πέσει σε αυτό το, αν θέλετε, να τσιμπήσει σε αυτό το τράγι και ο κόσμος να μην τσιμπήσει, γιατί σιγά σιγά θα πάει και προς τα κάτω και θα είναι η ασφαλιστική, η ιδιωτική ασφάλεια υποχρεωτική και για μας, όταν δεν θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να πληρώσουμε ιδιωτική ασφάλιση. Εμείς επιμένουμε να διεκδικούμε έναν ΕΛΓΑ με δημόσιο χαρακτήρα, οι αγρότες να πληρώνουν τα ασφάλιστα και οι κτηνοτρόφοι, αλλά συγχρόνως και ο ΕΛΓΑ να βάζει και το κράτος τις εισφορές που πρέπει, γιατί άκουσα πριν και τον πρόεδρο, τον κύριο Λικουρέζο, που είπε ότι έβαλε, λέει, η κυβέρνηση αυτή χρήματα που χρωστούσαν οι άλλες κυβερνήσεις. Το ελληνικό κράτος χρωστούσε. Δεν χρωστούσαν οι αγρότες. Έπρεπε να τα βάλει τα χρήματα και τα έβαλε τώρα μαζεμένα. Δεν είναι κάτι, είναι υποχρέωση του κράτους. Το κράτος έχει συνέχεια. Όπως έχουμε συνέχεια όταν είναι να μας παίρνουν κάποια χρήματα, έχει συνέχεια και στις υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες. Άρα δεν έκανε κάτι το αξιοπερίεργο όταν έβαλε τα χρήματα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν δίνανε στον ΕΛΓΑ. Άρα αυτό που εμείς διεκδικούμε, είπαμε δημόσια να είναι ο ΕΛΓΑ, να αποζημιώνει στο 100%, γιατί θα πρέπει να καταλάβετε και εσείς που θεσμοθετείτε και βγάζετε τους νόμους, ότι εμείς για να πάρουμε αυτά τα εφόδια που έχουμε, τα παίρνουμε σε βάθος 20 και 30 χρόνων. Δηλαδή, λάστιχα παίρνουμε κάθε χρόνο 5-10 στρέμματα, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα να τα πάρουμε μία και καλή. Ξαφνικά έρχεται η πλημμύρα, μας έχει καταστρέψει, μας έχει πάρει όλες, έκανε ζημιά σε όλα αυτά τα εφόδια που είχαμε πάρει μέσα σε 10 χρόνια. Και καλούμαστε τώρα εμείς, χωρίς το κράτος να δώσει το 100% στην αποζημίωση, ούτε το 50% δεν έχουμε πάρει ακόμη, δεν υπάρχει ακόμη εξόφληση, το 50%. Καλούμαστε εμείς να καλλιεργήσουμε, χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα μηχανήματα που καλλιεργούσαμε μια καλλιέργεια πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Εκεί πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει, να σκύψει και να δώσει λύση, να βοηθήσει τους πολίτες εδώ της Υπαίθρου και της Θεσσαλίας ειδικά και της Καρδίτσας ειδικότερα, έτσι ώστε να σηκώσουμε κεφάλι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Από την άλλη, το αν θα προχωρήσει ή όχι και αν είναι προς το καλό και το συμφέρον μας, που εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι προς το καλό αυτό το νομοσχέδιο, θα φανεί τα επόμενα χρόνια όταν θα δούμε πόσο θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός και της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας ολόκληρης. Εκεί θα φανεί αν έχει πετύχει το νομοσχέδιο, εκεί φαίνεται και αν η πολιτική που ακολουθείτε είναι προς όφελος δικό μας, γιατί εμείς βλέπουμε εδώ η Θεσσαλία να ερημώνει, η Καρδίτσα να ερημώνει, καμπή σε χωριά όπως είναι εδώ ο Δήμος Παλαμά, δυστυχώς να φεύγουν, να σβήνουν από το χάρτη, και αυτό δεν νομίζω ότι είναι επειδή υπάρχει ανάπτυξη. Προφανώς είναι ακριβώς γιατί λύνονται προβλήματα που αφορούν τη ζωή μας και την επιβίωσή μας στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ.